Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή Direct. Είμαι η Ράνη Μωραϊτή και απόψε τα επόμενα 20 λεπτά θα ασχοληθούμε με τον αγροτικό χώρο. Τι ακριβώς συζήτησαν εκπρόσωποι του νησιού με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Πάμε να παρακολουθήσουμε το βίντεο που ακολουθεί, να δούμε βεβαίως ποιοι είναι οι καλεσμένοι μας και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε. Τι υπόθηκε στη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αθήνα και τα στελέχη της Ένωσης Ηρακλείου. Τι ζήτησαν για τους Κρήτες παραγωγούς, ποια σημεία όρισαν ως κόκκινες γραμμές για την ανάπτυξη του νησιού. Κόστος μεταφορικών, κόστος παραγωγής και το μέλλον των συνεταιρισμών στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Τι είπαν για τους νέους αγρότες και τη Φόρμα 6, ποιες οι απαντήσεις που έλαβαν για τα χρέη του δημοσίου προς τον ΕΛΓΑ. Στο τραπέζι και το μέλλον της Ξανθιάς Καλονής, της Ταφίδας, που τα τελευταία χρόνια επιχειρείται να αναβαθμιστεί μετά από μια μακρά περίοδο κατάρρευσης. Οι δεσμεύσεις του Σταύρου Αραχοβίτη και οι εκτιμήσεις των συνεταιρισμών απόψε ευθέως ή αλλιώς direct. Στο στούντιο συζητούν ο Ανδρέας Στρατάκης, πρόεδρος Ένωσης Ηρακλείου, και ο Μύρος Χιλετζάκης, αντιπρόεδρος Ένωσης Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που είσαστε απόψε εδώ. Νομίζω ότι έχουν περάσει και κάποιες ημέρες από τη συνάντηση με τον νέο Υπουργό, οπότε έχουν καταλαγιάσει ενδεχομένως και αυτά τα οποία σκεφτόσασταν κάποιες ώρες μετά. Τελικά, κύριε Στρατάκη, σας καλωσορίζω. Ψάρια πιάσαμε? Σας χαιρετάμε και εμείς, κυρία Μωραϊτή. Ψάρια πιάσαμε. Αυτό θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Έγινε μια επίσκεψη, ένα ραντεβού με τον νέο Υπουργό, ένα ραντεβού με πρωτοβουλία της Ένωσης Ηρακλείου. Συζητήσαμε πάρα πολλά θέματα, περιοριστήκαμε όμως σε λίγα σοβαρά θέματα που κατά τη γνώμη μας απασχολούν πραγματικά τον χώρο ή μπορούν να δοθούν λύσεις από εκεί για τη βελτίωση θεμάτων και προβλημάτων. Μπορώ να πω ότι μιλήσαμε με έναν άνθρωπο, γνωρίζαμε βέβαια ότι πηγαίναμε σε μια συζήτηση με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γνώστης των θεμάτων, γνώστης των προβλημάτων, και αυτό φάνηκε και από μια λεπτομέρεια που πρώτη φορά έγινε συζήτηση με υπουργό χωρίς να παρευρεθεί με συμβούλους και διάφορους εκεί του Υπουργείου, και αυτό έγινε διότι ο άνθρωπος αυτά που ακούει ξέρει τι ακούει. Μένει να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις, αλλά και πρέπει να πω ότι γνωρίζει και γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή η τοποθέτηση του Υπουργείου είναι μια προεκλογική. Είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Δεν γνωρίζω το χρόνο τον οποίο στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να είναι ένα δεκάμινο, εάν ο Υπουργός μπορεί να βελτιώσει πολλά θέματα τα οποία έχουν πραγματικά σοβαρό θέμα από το Ηράκλειο μέχρι την Ξάνθη. Σωστά. Κύριε Χιλετζάκη, αντιλαμβάνεστε ότι ως γνώστης του τι γίνεται στην αγροτική παραγωγή ο κύριος Αραχοβίτης, αυτό αυτόματα ανέβαζε και τον πύχη της συζήτησης. Δεν πήγατε για να τον ενημερώσετε, εφόσον ήταν ενημερωμένος, περιμένατε να ακούσετε κιόλας. Θεωρείτε ως προς αυτόν τον άξονα ότι ήταν αποτελεσματική η συνάντηση που είχατε? Η συνάντηση ήταν ότι με λίγα λόγια κατάλαβε ο Υπουργός τα προβλήματα που είχαμε και αυτά που του θέσαμε. Ο Υπουργός είναι ένας γεωτεχνικός. Το επάγγελμά του είναι αυτό. Έχει περάσει μέσα από το συνεταιριστικό χώρο σαν υπάλληλος. Γνωρίζει το αντικείμενο. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Όταν μιλήσαμε για την Ξανθιά Σταφίδα, ήταν αυτός που μας είπε πρώτος, μόλις ξεκινήσαμε την εισαγωγή για να του πενέσουμε το προϊόν το δικό μας, ότι είναι στα σούπερ φρούτα, στον κατάλογο με τα πιο θρεπτικά στοιχεία κτλ. Δηλαδή ήξερε πιο καλά το αντικείμενο παρά εμάς τους ίδιους που του κάναμε την παρουσίαση του αντικειμένου. Ικανοποιημένοι με τη συνάντηση. Ευελπιστούμε ό,τι λιθαράκι βάλει σε αυτό το λίγο καιρό που θα είναι στο τιμόνι του Υπουργείου, καλό θα είναι για τον αγροτικό χώρο. Θέλω να γνωρίζω και από τους δυο σας, να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Στρατάκη, για να γνωρίζει και ο κόσμος που μας ακούει, ποια είναι τα τρία βασικά ζητήματα που θέσατε στον κύριο Αραχοβίτη, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή έχω την αίσθηση και ότι με βάση και το δεκάμινο που λέγατε πριν από λίγο, ο Υπουργός δεν μπορεί να τα ακούσει όλα. Πού επικεντρώσατε το ενδιαφέρον σας για να γνωρίζει και ο κόσμος πού μπορεί να περιμένει αυτή την ώρα απαντήσεις, σε ποια ζητήματα? Κυρία Μωραϊτή, επικεντρώσαμε στη νέα ΚΑΠ. Το οποίο είναι ένα σοβαρό και μεγάλο θέμα και ζητήσαμε και από τον Υπουργό να ανοίξει τα χαρτιά του, να ανοίξει τα χαρτιά του Υπουργείου, αλλά να τα ανοίξει με το φως της ημέρας και να δούμε ποιες πραγματικά είναι οι προθέσεις και η πολιτική η οποία θέλει να ακολουθεί στα επόμενα χρόνια. Ζητήσαμε ως Κρήτη, ως Ηράκλειο, ως Ένωση Ηρακλείου, να έχουμε μία ενημέρωση και εν πάση περιπτώσει να έχουμε και μία άποψη.
Σταματήσαμε πάρα πολύ σε αυτό το θέμα, συζητήσαμε, διότι θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Συζητήσαμε επίσης το μεγάλο θέμα των εισρωών και του καλλιεργητικού κόστους, το οποίο αυτό είναι ένα το μεγάλο κόστος θέμα. Παραγωγής, το λεγόμενο. Και συζητήσαμε και το φορολογικό και το ασφαλιστικό και είπαμε για άλλη μια φορά σε έναν άνθρωπο ο οποίος προέρχεται από συγκεκριμένο κυβερνητικό κόμμα ότι αυτό που έγινε με τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις των αγροτών είναι ένα απαγορευτικό, ένα αντιαναπτυξιακό μέτρο για την, πραγματικά για την παραγωγή. Αυτά πρέπει να βελτιωθούν. Mm-hmm. Βέβαια, δεν μπορούσαμε να μην μιλήσουμε για το συνεταιριστικό χώρο, για τους συνεταιριστές, για τις συνεταιριστικές οργανώσεις. Πρέπει να σταματήσει αυτό κάποια στιγμή, το οποίο γίνεται, το οποίο είναι ότι ο εκάστοτε υπουργός ο οποίος αναλαμβάνει έρχεται και βάζει απέναντί του κατευθείαν το συνεταιριστικό χώρο με απαξιότητα, μπορώ να πω, μεγάλο απαξίωση. Οι συνεταιρισμοί χρειάζονται και συμφωνεί και το καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει παραγωγή χωρίς συνεταιριστικές οργανώσεις, αλλά θα πρέπει αυτές οι συνεταιριστικές οργανώσεις κάποια στιγμή να ηρεμήσουν και να έχουμε ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο αυτό είναι, δεν μπορεί να γίνεται παρέβαση από ανθρώπους. Να θυμίσω το τελευταίο συνεταιριστικό νομοσχέδιο, το οποίο δυστυχώς το κάνανε ανθρώποι οι οποίοι προσπαθούσαν, τους είχαμε καταγγείλει πολλές φορές, ανθρώποι οι οποίοι ήταν συμβούλοι του Υπουργείου, να κλείσουν οι συνεταιρισμοί, οι λαβωμένοι, οι πληγωμένοι, οι όποιοι συνεταιρισμοί και οι περιουσίες τους, και μιλάω για τις παραγωγικές μονάδες, παραγωγικές μονάδες οι οποίες σήμερα δεν μπορούν να γίνουν, έγιναν στο παρελθόν, σήμερα δεν μπορούν να γίνουν όλα αυτά τα εργοστάσια μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Ο σκοπός ήταν κάποιον να πάρουν αυτές τις μονάδες και να περάσουν σε κάποια ιδιωτικά χέρια για ωφέλη που δεν είχαν καμία σχέση με τον συνεταιριστικό χώρο. Πάνω σε αυτά συζητήσαμε. Ο άνθρωπος φαίνεται να καταλαβαίνει, να κατανοεί. Αν με ρωτήσετε τι μπορώ να περιμένω ή αν περιμένω, αυτό για μένα εξαρτάται από τη συνολική πολιτική της συγκεκριμένης κυβέρνησης σήμερα, η οποία για εμέ, κατά εμέ, είναι ευθύς εξ αρχής, είναι αντισυνεταιριστική και αντιαγροτική. Μένει να δούμε τι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να διορθώσει τώρα που είμαστε στο τέλος της θητείας της κυβέρνησης αυτής. Έχω την εντύπωση ότι ανάμεσα σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Στρατάκης και η Χιλετζάκη συγκαταλέγονται από τα σημεία τα οποία συζητήσατε και οι οφειλές προς τον ΕΛΓΑ, έτσι. Βεβαίως τι θα γίνει και τι γίνεται με την σταφίδα και τις περιβόητες φόρμες, έτσι, με τους νέους αγρότες. Απαντήσεις όμως πήρατε σε κάποιο θέμα? Ο Υπουργός το γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα που, όσο αφορά τη φόρμα 6. Mm-hmm. Η φόρμα 6 έχει σε ομοιρία νέους ανθρώπους από το 2015 μέχρι και σήμερα. Mm-hmm. Δεν έχει δοθεί λύση στο πρόβλημά τους. Πέρα από μία μικρή λύση που δόθηκε πέρυσι, πήρανε περίπου το 1 τέταρτο των χρημάτων. Δηλαδή, ένας παραγωγός που είχε χάσει ή έπαιρνε επιδότηση το 2014 10.000 ευρώ, παίρνει τώρα 2.500 ευρώ μόνο. Ούτε τα αναδρομικά έχει πάρει, ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει σχεδιασμός για τη λύση της φόρμας 6. Είναι μία λύση που ευθύνεται 100% ο ΠΚΠ, αλλά και το Υπουργείο έχει δείξει ότι έχει αποδεχτεί το πρόβλημα, γι' αυτό έχει κάνει και την πληρωμή. Όσο αφορά για τη σταφίδα, η συνδεδεμένη ενίσχυση την απαιτούσαμε. Δεν μπήκε σε αυτή την προγραμματική περίοδο, στη 15-19, όπως μπήκε η μαύρη κορινθιακή σταφίδα. Ο Υπουργός μας διαβεβαίωσε ότι μέσα στο φάκελο θα γίνει η ανοιχτή διαβούλευση και ευελπιστούμε να μπει και η ξανθιά σταφίδα για να ξεκινήσει η ατμομηχανή, γιατί η αγορά πραγματικά τη ζητάει. Όσο αφορά άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, όσο αφορά το κόστος παραγωγής που το θέσαμε στο τραπέζι στον Υπουργό. Και την εξαίρεση, φαντάζομαι, σε ό,τι αφορά τα μεταφορικά, έτσι. Ναι, τα μεταφορικά που η Κρήτη δεν ήταν μέσα στα τελευταία. Στο τελευταίο πακέτο των 150 εκατομμυρίων ευρώ, μας είπε ότι τα έχουμε χαμηλούς ναύλους εμείς με σχέση τα νησιά, αλλά θα το κοιτάξουν σε δεύτερο βαθμό, γιατί τα μεταφορικά είναι ένα σημαντικό εργαλείο στον Έλληνα παραγωγό, όσο αφορά και τις εισδροές και τις εκροές των αγροτικών προϊόντων από το νησί μας. Και όχι μόνο. Ούτως ή άλλως αυξάνει και το κόστος. Αυξάνει το κόστος πάρα έτσι. Πολύ. Αυξάνει το κόστος, το οποίο πάει και στην τιμή του ή πάει στο μερίδιο που μένει στον παραγωγό κλπ. Όσο αφορά τον ειδικό φόρο στο κρασί, που ήταν μία από τις προτάσεις της Ένωσης Ηρακλείου όταν συναντήσαμε τον Υπουργό, και βάσει της τελευταίας απόφασης της δικαστικής που βγήκε, που τον χαρακτηρίσανε παράνομο τον ειδικό φόρο, είπε ότι στο νέο προϋπολογισμό δεν θα υπάρχει και.
ότι περιμένουμε επίσημα την ανακοίνωση του Υπουργείου να αφαιρεθεί. Μάλιστα. Κύριε Στρατάκη, πόσα χρήματα οφείλονται στον ΕΛΓΑ? Κυρία Μωραΐτη, είναι ζητούμενο και αυτό, έτσι. Είναι γνωστό ότι έχει γίνει μνημονιακός οργανισμός. Έχουν τραβηχτεί από τον ΕΛΓΑ, αν δεν κάνω λάθος, 100 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι... αυτά τα χρήματα είναι δικά μας χρήματα. Αυτά τα χρήματα πρέπει να επιστρέψουν στον ΕΛΓΑ. Είπαμε στον Υπουργό, αυτός μας είπε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Του είπαμε ότι, αγαπητέ Υπουργέ, τώρα που βγήκαμε από τα μνημόνια, δεν συντρέχουν λόγοι να παρακρατούνται αυτά τα χρήματα, ούτως ώστε να διατεθούν και να δοθούν στον ΕΛΓΑ, για να μπορέσει ο ΕΛΓΑ να μπορεί να αποζημιώνει σε πιο λίγο χρονικό διάστημα χρήματα τα οποία οι αγρότες έχουν υποστεί αποζημίες. Μάλιστα. Και η απάντηση που λάβατε? Δεν λάβαμε καμία απάντηση, λάβαμε πολιτικές απαντήσεις. Είναι θέματα τα οποία μας είπε ότι θα τα δει, μας είπε ότι θα προσπαθήσει να διορθωθούν. Σας είπα ότι αυτά είναι ένα θέμα το οποίο για μένα είναι συνολικότερης κυβερνητικής πολιτικής. Πώς βλέπει, κυρία Μωραΐτη, ακούστε να δείτε. Όλα αυτά δεν πρέπει να προβλέπονται μέσα στην καινούργια ΚΑΠ. Κυρία Μωραΐτη, δεν θα ήταν ένα πολύτιμο εργαλείο αυτό? Βλέπω, συμφωνείτε κύριε Χιλετζάκη? Ναι, συμφωνούμε. Μέσα στη νέα προγραμματική περίοδο που θα έρθει στην 21-27 προβλέπεται ότι δεν θα είναι και πλέον υποχρεωτική ασφάλιση των αγροτών στον ΕΛΓΑ. Γι' αυτό θα έπρεπε το καμπανάκι να έχει χτυπήσει στον οργανισμό νωρίτερα. Ο οργανισμός σήμερα που μιλάμε έχει τεράστιες εκκρεμότητες. Φανταστείτε ότι δεν έχει γίνει η εγκαθάριση ακόμα του φυτικού του 2017. Ναι. Έχουμε τεράστιες ζημιές σε όλη την ελληνική επικράτεια. Αριθμούνται πάνω από 75.000 ζημιές. Τα λειτουργικά έξοδα του οργανισμού είναι από 35 μέχρι και 40 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει μέσα στο κουμπαρά τίποτα χρήματα σήμερα ο ΕΛΓΑ, ενώ είχε, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, βρήκε ένα αποθεματικό 120 εκατομμύρια ευρώ, όπως είπε ο πρόεδρος, και σήμερα μας χρωστάει 100 εκατομμύρια. Τραβηχτήκαν πριν από μερικές μέρες 20 εκατομμύρια από το αποθεματικό αυτό, πληρώθηκε ένα 20% της ζημιάς του φυτικού του 17, εκκρεμεί το 10%, έχουμε 100 εκατομμύρια σε ένα κουμπαρά που είναι λεφτά των αγροτών. Είναι λεφτά που από το 2011, που άλλαξε ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ο παραγωγός πληρώνει και τα λειτουργικά του οργανισμού, ενίκια, μεταφορικά, εργαζόμενους. Είναι ένας αυτόνομος οικονομικά οργανισμός που δεν χρειάζεται να βάλει το χέρι στην τσέπη το κράτος. Εμείς ζητάμε άμεσα τις αποζημιώσεις μας. Ξέρουμε ότι φέτος στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές ζημίες, αλλά χρειαζόμαστε από το αποθεματικό να δοθούν. Στη νέα προγραμματική περίοδο όλα αυτά προβλέπονται. Είναι να γίνει ένα σωστό ο προγραμματισμός και μία από τις προτάσεις πάλι της Ένωσης Ηρακλείου ήταν η τροποποίηση του κανονισμού και να συμπεριληφθούν μέσα στο νέο κανονισμό και η ΕΛΙΑ που είναι πραγματικά αδικημένη και το έχει δείξει η ιστορία των τελευταίων ετών και με τα μεγάλα προβλήματα που περνάει και ο ελαιοκομικός χώρος και ειδικά της Κρήτης σήμερα που μιλάμε και με τα 3 χρόνια της ανοβρίας που έχουμε που πραγματικά τα δέντρα είναι ξερά. Όλα αυτά θέλουμε να συμπεριληφθούν μέσα στο νέο κανονισμό και να πάει ο φάκελος όπως πρέπει να πάει, για να έχει και ο Έλληνας παραγωγός μία σιγουριά όταν πληρώνει τις ασφαλιστικές εισφορές αυτός από μόνος του σε ένα δικό του οργανισμό, να μπορεί να πάρει την ώρα του την αποζημίωση και να ξέρει ότι όταν του έρθει κακή χρονιά θα μπορέσει και αυτός με τη σειρά του να βγάλει έστω τα λειτουργικά του για να μην μπει μέσα, για να μπορέσει να συνεχίσει καλλιεργητικά. Και μάλιστα, ο οργανισμός ο συγκεκριμένος δεν πρέπει να επανδρώνεται μόνο από κομματικά στελέχη του εκάστοτε κόμματος και να διορίζει η κάθε κυβέρνηση, οι προέδρους και οι αντιπροέδρους του συγκεκριμένου οργανισμού. Μάλιστα. Ο οργανισμός είναι των αγροτών και πρέπει από τη βάση να επανδρώνεται με στελέχη του αγροτικού χώρου που γνωρίζουν. Αν κατάλαβα καλά, κύριε Στρατάκη, γι' αυτό ήθελα να κάνουμε την παρένθεση, να πούμε τα λειτουργικά και να έρθω σε εσάς, γιατί από ό,τι κατάλαβα, μου λέτε ή προσπαθήσατε να μου πείτε, ξεκινήσατε τουλάχιστον, ότι είναι θέμα πολιτικής επιλογής, έτσι? Κυρία Μωραΐτη, δεν ήταν και δεν θα είναι για μένα είδηση εάν ο ΕΛΓΑ πληρώσει ή πότε θα πληρώσει τις ζημιές των παραγωγών. Δεν ήταν και δεν είναι για μένα είδηση εάν καταβληθεί τα ποσά της ενιαίας ενίσχυσης. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Δεν πρέπει καν να τα συζητάμε. Για μένα ήταν και είναι και για τους συνεργάτες μου
το τεράστιο θέμα ότι θα πρέπει κάποια στιγμή, θα πρέπει κάποτε όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν τις μοίρες στα χέρια τους, τις μοίρες μας, όλο αυτόν τον κόσμο, να προγραμματίσουν μία συνολική αγροτική πολιτική η οποία θα είναι αυτή και μόνο αυτή. Μέσα από μία αγροτική πολιτική που θα δίνει τη δυνατότητα, τα κίνητρα, τη βοήθεια, τη συμπαράσταση σε όλο αυτό τον κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή χάνεται στα χωριά μας, οι νέοι μας έχουν χαθεί, είναι χαμένοι σε ένα πέλαγος μέσα και δεν έχουν καμία μα καμία βοήθεια. Παραδείγματα, να πούμε πόσοι νέοι και νέες δεν έχουν με τα προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης, και αντί να βελτιωθεί η ζωή τους, είναι χωμένοι περισσότερο στα προβλήματα και στα χρέη, μπορώ να πω. Σήμερα, όσο περισσότερη περιουσία καλλιεργεί ένας άνθρωπος, τόσο είναι περισσότερες οι οφειλές του. Δεν μπορεί σήμερα να ζήσει ένας νέος άνθρωπος και μία νέα με μία καλλιέργεια αμπελιού και με το ελαιόλαδο. Είτε αν είναι και στο θέμα της κτηνοτροφίας, τα πράγματα είναι εκεί πολύ χειρότερα. Όλα αυτά, κάποια στιγμή, όλοι αυτοί που λένε για τον πρωτογενή τομέα, οι βουλευτές, οι υπουργοί, οι κόμματα, οι πολιτευτές, ο πρωτογενής τομέας δεν είναι ένα αστείο πράγμα. Είναι κάτι το οποίο το κράτος μας θα πρέπει να έρθει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Στενοχωρούμε και θλίβομαι όταν ακούω εάν η Ιταλία έχει παραγωγή στο ελαιόλαδο, εάν η Ισπανία έχει παραγωγή στο ελαιόλαδο, τότε μας το λάδι το δικό μας πάει στα αζήτητα. Δεν πρέπει να συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Εάν η Ιταλία, η Ισπανία, τότε λοιπόν εμείς δεν πρέπει να καλλιεργούμε καθόλου ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο το οποίο βγάζουμε είναι ένα προϊόν χρυσάφι. Θα πρέπει να βοηθηθούν όμως η παραγωγή μας καταρχήν, να πρέπει να βοηθηθούν από την παραγωγή μέχρι τη μεταποίηση και την πώληση. Θα πρέπει να ρίξει το κράτος. Είναι βεβαίως ζητούμενα από τα και να μας έχει μία χρόνια και να έχει μία ελαϊκή πολιτική. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή, όταν ο Πρωθυπουργός έχει εξαγγείλει αμέτρητες φορές ότι θα βγάλει αυτό τον περιβόητο φόρο κατανάλωση στο κρασί μας στα 20 λεπτά, το οποίο είναι ένα κακούργημα υπέρ του κρασού μας. Τη στιγμή που το δικό μας κρασί φορολογείται με 20 λεπτά και τα εισαγόμενα κρασιά δεν υπόκειται σε αυτή τη φορολογία. Αυτά είναι μεγάλα προβλήματα. Είπε προηγουμένως ο Μύρος Σιλετζάκης για την φόρμα. Ένα θέμα, σας πω ένα παράδειγμα. Έχουν κοροϊδέψει τον κόσμο επανειλημμένες φορές. Η φόρμα 6 ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κάθε παραγωγός έπρατε όπως έπρατε. Έγινε αυτό που έγινε. Ήρθαν και υποσχέθηκαν στον κόσμο ότι θα δώσουν τα χρήματα. Κάτι το οποίο δεν το κάνανε και δεν πρόκειται να το κάνουν, κυρία Μωραΐτη. Να σταματήσουν να κοροϊδεύουν αυτούς τους ανθρώπους. Προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν πρόκειται να πάρουν άλλα χρήματα. Ό,τι πήραν, τα πήραν και τελείως. Απλώς αυτά, άμα τα βλέπεις, σίγουρα απογοητεύσει. Εμείς θα κάνουμε όμως αυτό που ξέρουμε να κάνουμε. Αυτά τα θέματα θα τα έχουμε κοντά, θα τα αγωνιζόμαστε για αυτά τα θέματα. Έχουμε αγωνιστεί, μιλούσαμε, τα λέγαμε. Όταν τους λέγαμε μη όλα αυτά, αυτό που μας κάναν ήταν να μας δέρνανε, να μας δηλητηριάζανε με τα χημικά, δεν θέλανε συζητήσεις. Οι σημερινοί, οι προηγούμενοι, οι προπροηγούμενοι, κάποια στιγμή ο αγροτικός κόσμος θα πρέπει πραγματικά να έρθουν κάποιοι άνθρωποι και να δώσουν λύσεις. Εύκολα δίνονται λύσεις, μπορούν να τις δώσουν εάν πράγματι θέλει η χώρα μας να παράγει και όχι να είμαστε καταναλωτές των προϊόντων των συναδέλφων μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν θέλουν να μας κάνουν παραγωγούς, μπορούν να μας κάνουν. Εάν όμως μας θέλουν μόνο να καταναλώνουμε ως καταναλωτές τα προϊόντα των Γάλλων και των Άγγλων και των Δανών, των Ολλανδών, τότε είναι. Ας μας το πούνε να το ξέρουμε. Είναι αυτό το κωμικοτραγικό, θα έλεγε κανείς, ότι αν υποστηρίξουμε ότι έχουμε δύο βασικούς πυλώνες οικονομίας, και αυτό είναι ο ένας ο τουρισμός και ο άλλος η αγροτική παραγωγή, το να είμαστε παρακολουθητές τι γίνεται στην Ιταλία και στην Ισπανία σε ό,τι έχει να κάνει με την αγροτική παραγωγή και να εξετάζουμε τις παραμέτρους τι γίνεται στην Τουρκία και στην Αίγυπτο σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, για να περιμένουμε να δούμε τι εικόνα θα έχουμε, νομίζω ότι είναι τουλάχιστον αυτοκαταστροφικό, έτσι.
Είναι αυτοκαταστροφικό. Αυτούς τους δύο πυλώνες θα έπρεπε η εκάστοτε κυβέρνηση να καθίσει κάτω και να τους μελετήσει και να μπορέσει να τους παντρέψει. Αν αυτοί οι δύο πυλώνες παντρευόντανε και ο κοιμόμενος γίγαντας που λέγεται πρωτογενής τομέας έβγαινε από το λίθαργο που είναι τα τελευταία χρόνια, τότε θα μπορούσε μαζί με τον τουρισμό να κάνουμε άλματα στη χώρα μας και να δούμε πράγματα που δεν μπορεί να τα φανταστεί κανείς. Πείτε μου για τη σταφίδα, γιατί αρκετός κόσμος το παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια σε μια περιοχή όπως είναι το Ηράκλειο, που γνωρίζουμε ότι έθρεψε γενιές και γενιές ανθρώπων. Υπάρχει περιθώριο ανάκαμψης? Όταν η χώρα μας παρήγαγε 100.000 τόνους σταφίδα, μάλλον η Κρήτη παρήγαγε 100.000 τόνους σταφίδα, οι γείτονές μας οι Τούρκοι παρήγαγαν 30.000 τόνους. Σήμερα παράγει όλη η Ελλάδα 30.000 τόνους σταφίδα και οι γείτονές μας οι Τούρκοι παράγουν και εξάγουν 330.000 τόνους. Η αγορά της σταφίδας δεν χάθηκε. Από τη σταφίδα φύγαμε να φταίνε κάποιες πολιτικές. Κάποιες πολιτικές που έχουν ξεκινήσει και από τα σαλόνια των Βρυξελών και όχι μόνο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εδώ. Πολιτικές επιστροφές υπάρχουν? Θεωρώ ότι υπάρχουν. Εάν στη νέα προγραμματική περίοδο φτιαχτεί ένας φάκελος σωστός που θα συμπεριλαμβάνει την ξανθιά αρχόντισα που λέγεται σταφίδα, την αρχόντισα που κατατάσσεται στα σούπερ φρούτα που το είπε και ο ίδιος ο υπουργός, τότε θεωρώ ότι ο κοιμόμενος γίγαντας που λέγεται σταφίδα, επειδή υπάρχει εμπειρία και υπάρχουν και οι αναμνήσεις των καλών εποχών, θα ξαναγυρίσουμε, θα παράγουμε, οι αγορές υπάρχουν, η Ευρώπη θέλει να τρώει ευρωπαϊκή σταφίδα και όχι τουρκικιά, και θεωρώ ότι αν δοθεί το κίνητρο θα ξυπνήσει. Μάλιστα. Κύριε Στρατάκη, να ολοκληρώσουμε. Θέλω την τελευταία κουβέντα και από εσάς. Κυρία Μωραήτη, η σταφίδα πρέπει να ξαναπαραχθεί. Το σημαντικότερο προϊόν το οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε μόνο ιστορίες, το ότι έχτισε το Ηράκλειο, το ότι μεγαλώσανε γενιές, αυτά είναι γνωστά όμως, αυτά έγιναν. Αυτή τη στιγμή εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να παραχθεί σταφίδα. Για να παραχθεί σταφίδα και να δοθούν κίνητρα, σημαντικό είναι το ότι θα πρέπει να έχουμε μια συνδεδεμένη. Να συνδεθεί η παραγωγή με την επιδότηση. Αυτό είναι ένα σοβαρό κίνητρο. Όπως κατά τη γνώμη μου και κατά την άποψή μου, είναι η συνδεδεμένη είναι να πάει σε όλα τα προϊόντα, ούτως ώστε να δίνει τη δυνατότητα και το κίνητρο στον παραγωγό να παράξει. Οι προθέσεις υπάρχουν, είναι υπάρχουν. Τα χωριά μας δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δόξα τω Θεώ, εκεί είναι ακόμα. Τα ίδια χωράφια τα οποία παρήγαγαν τη σταφίδα μπορούν να ξαναμπούν σε μια παραγωγή. Θέμε να το δούμε, αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Δεν ξέρω αν τα καταφέρουμε, όμως το σίγουρο είναι ότι θα προσπαθήσουμε να ξαναδούμε μια σημαντική παραγωγή στο Ηράκλειο, το οποίο θα λέγεται Σουλτανίνα, ένα προϊόν με μεγάλη σημασία και σίγουρα εμπορικά τώρα που μιλάμε. Οι αγορές ζητάνε αυτό το προϊόν. Ναι, όχι μόνο αναγνωρίσιμο και επιλέξιμο. Και επιλέξιμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά που συζητήσαμε. Ευχόμαστε να έχουμε αποτελέσματα, γιατί δεν θα το ξεχάσουμε να το λέμε ότι είναι ένας από τους δύο βασικούς πυλώνες για την οικονομία του νησιού. Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ και εσάς που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα. Καλό σας βράδυ.